Και για το έτος 2013-2014 έχεις διασφαλιστεί η υλοποίηση του προγράμματος ΕΕΤΑ, όπου οι παιδικοί σταθμοί επιδοτούνται από το ΕΣΠΑ για τη φιλοξενία βρεφών και νηπίων μετά από τις σχετικές αιτήσεις που θα υποβάλουν οι δικαιούχες μητέρες. Ένα από τα καλύτερα προγράμματα που έχει υλοποιηθεί στη χώρα είναι το Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής, το πρόγραμμα δηλαδή που οι μητέρες μπορούν να βάλουν τα παιδάκια τους σε ιδιωτικούς και σε κρατικούς δημοτικούς παιδικούς σταθμούς εντελώς δωρεάν και επιδοτείται όλο από το πρόγραμμα. Να πω επίσης, παράλληλα και με το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι. Και γιατί το λέω ένα από τα καλύτερα? Γιατί στοχεύει απευθείας στον άνθρωπο, βοηθά απευθείας την οικογένεια και καλύπτει όλα τα έξοδα. Τώρα, ξέρουμε ότι το ΕΣΠΑ θα συνεχιστεί τα χρόνια 14-20. Μένει τα συναρμόδια Υπουργεία Εργασίας και Εσωτερικών, Διακυβέρνησης Ηλεκτρονικής κλπ. Να βγάλουν την απόφαση ώστε να κάνουν τη σύνδεση έτους 13-14, διότι εμείς τώρα υλοποιούμε το πρόγραμμα 11-12-12-13. Είμαι βέβαιος ότι θα υπάρξει και από το 14 μέχρι το 2020. Απλά περιμένουμε τη σύνδεση να ενταχθούμε. Να πω ότι αυτή τη χρονιά, τη χρονιά 12-13, στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς φοιτούν 180 παιδάκια εντελώς δωρεάν και καλύπτονται πλήρως από το πρόγραμμα. Γι' αυτό ελπίζουμε και περιμένουμε, μόλις βγει η προκήρυξη από την υπεύθυνη εταιρεία που είναι η ΕΕΤΑ, Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης, άμεσα θα ανταποκριθούμε και μάλιστα θα ζητήσουμε κάποιες περισσότερες θέσεις ώστε να μπορούν ακόμη περισσότερες τη χρονιά μητέρες 13-14 να εντάξουν τα παιδάκια τους στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου μας εντελώς δωρεάν. Υπάρχει, θεωρείτε, δυνατότητα να ζητήσετε και να δοθούν περισσότερες θέσεις? Ναι, βεβαίως υπάρχει, αλλά θα πρέπει να ξέρετε ότι εμείς πρέπει να κρατάμε και τις ισορροπίες. Δηλαδή, όταν θα ξεκινήσουν την επόμενη σεζόν τα παιδάκια, πρώτα θα γραφούν αυτά που είναι πρωτάκια που δικαιούνται να πάνε και την επόμενη χρονιά. Θα πρέπει να υπολογίσουμε πόσες δασκάλες έχουμε, ανάλογος είναι και ο αριθμός των παιδιών που παίρνουμε. Αθρηστικά να σας πω εγώ και για τον επόμενο χρόνο, σωρευτικά τα παιδάκια των παιδικών σταθμών του Δήμου Ξάνθης θα είναι γύρω στα 530. Από αυτά θα γράψουμε τις επανεγγραφές, θα δούμε πόσα μπορούμε να εξυπηρετήσουμε μέσω του ΕΣΠΑ να είναι δωρεάν, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχουν και πολλοί συμπολίτες μας οι οποίοι δεν μπορούν να μπουν στο πρόγραμμα. Δεν μπορεί να τα δώσουμε όλα στο πρόγραμμα, θα κρατήσουμε και για αυτούς, ώστε να έχουμε μια ισόρροπη βοήθεια προς την κοινωνία της Ξάνθης. Δεν μπορεί δηλαδή να δοθούν όλα στο ΕΣΠΑ, κρατάμε και για παιδιά ανθρώπων που οι μητέρες δεν δικαιούνται. Είτε γιατί δεν έχουν την ιδιότητα, είτε δεν έχουν τα οικονομικά κριτήρια αυτά που θέλει το πρόγραμμα, είτε να το πω και αλλιώς ότι είναι μητέρες δημόσιοι υπάλληλοι. Είναι στην αστυνομία, είναι στο δημόσιο και δεν έχουν δικαίωμα αυτού του προγράμματος. Πρέπει και αυτοί να μπορούν να βάζουν τα παιδάκια στο παιδικό. Εγώ πιστεύω ότι θα ζητήσουμε λίγο πάνω από 200 θέσεις και ελπίζουμε να οι μητέρες που δικαιούνται να κάνουν πρώτα στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς ώστε να καλυφθούν όλες, δίνοντας έτσι όπως είπαμε τη δυνατότητα να θητεύσουν τα παιδάκια τους δωρεάν. Τον Ιούνιο αναμένεται να εκδοθεί η νέα προκήρυξη για το πρόγραμμα Παιδική Σταθμή ΕΣΠΑ 2013-2014, όπου οι μητέρες που θα πληρούν τα κριτήρια θα λάβουν επιδότηση για τη φιλοξενία των παιδιών τους το έτος 2013-2014 στους επιλεγμένους παιδικούς και βρεφονιοπιακούς σταθμούς που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα.